Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πως φτιάχνουμε ένα εξαιρετικό νηστίσιμο γλυκάκι με τρία μόνο υλικά, τα οποία θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και στο τέλος του. Πάμε να δούμε τι κάνουμε για να το φτιάξουμε. Πρώτα θα βγάλουμε την κρέμα από τα μπισκοτάκια. Θα τα στρίψουμε, θα τα ανοίξουμε. Βγαίνει πολύ εύκολα και με ένα μαχαιράκι. Απλά ξύνουμε το μπισκότο, δεν είναι πανεύκολο. Όταν τα τελειώσουμε όλα, θα πατήσουμε με ένα πιρούνι τη κρέμα από τη γέμιση που έχουν τα μπισκοτάκια μέσα, για να μπορέσουμε μετά να την ανακατέψουμε με τη σαντιγή, έτσι. Θα τρίψουμε τα μπισκοτάκια μας στο μούλτι. Εναλλακτικά, αν δεν έχουμε ή αν δεν θέλουμε, μπορούμε να τα βάλουμε μέσα σε μια σακούλα που κλείνει καλά και με ένα πλάστη απλά να τα λιώσουμε, να τα απολυτοποιήσουμε. Γίνεται πολύ εύκολα και έτσι. Όταν λοιπόν κάνουμε και τα τελευταία μας μπισκότα, όπως κάνει τώρα η Γιώτα, θα τα βάλουμε σε ένα μπολάκι και θα ρίξουμε το λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη, εάν νηστεύουμε. Το οποίο το έχουμε αφήσει και έχει κρυώσει, έτσι. Το έχουμε λιώσει και το έχουμε αφήσει να κρυώσει, να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Το βλέπετε. Ρίξουμε στα μπισκοτάκια, θα τα ανακατέψουμε και θα γίνει σαν βρεγμένη άμμος, όπως είναι το cheesecake πάνω κάτω είναι η διαδικασία. Απλά... Το βλέπετε. Δεν θέλουμε να γίνει μία μάζα, απλά να είναι σαν λίγο βρεγμένα. Σαν άμμο ένα πράγμα. Και δεν το ψήνουμε αυτό, έτσι. Δεν το ψήνουμε. Πάμε να χτυπήσουμε τη σαντιγή, η οποία είναι φυτική. Ναι, για να είναι και νηστίσιμο, προσέχουμε να μην περιέχει γάλα τέλος πάντων και παράγωγα του γάλακτος. Την κάνουμε μία σφιχτή σαντιγή, αλλά πριν τη φτάσουμε στο τελικό στάδιο, ενσωματώνουμε μέσα, στο φάση που βλέπετε τώρα, την κρέμα, τη γέμιση των μπισκότων. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα το ανακάτεμα, παύλα χτύπημα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε και αν το θέλουμε πιο γλυκό, απλά θα προσθέσουμε λίγη ζάχαρη, άχνη. Σε εμάς φαίνεται αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, οπότε δεν προσθέσαμε και ζάχαρη. Ωραία, μοιράζουμε λοιπόν το τριμμένο μπισκότο. Σε ένα πυρέξ, διαστάσεις θα δώσουμε στα υλικά. Mm-hmm. Λοιπόν. Το μισό μπισκότο θα το βάλουμε από κάτω λοιπόν, θα το πατήσουμε λίγο για να ενωθεί, για να μπορέσουμε να στρώσουμε μετά από πάνω τη γέμιση, αλλά και για να κόβεται ωραία το κομμάτι μας. Με ένα ρολό, με το χέρι μας, με έναν οδοστρωτήρα, με ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων. Θα ρίξουμε από πάνω τη σαντιγή, προσεκτικά για να μην... για να μπορέσουμε μετά να την... Απλώσουμε καλά, καλύτερα, να μην μετακινήσουμε τα μπισκότα από κάτω, γιατί... Και θα παρασύρει και το μπισκοτάκι μαζί. Mm-hmm. Θέλει λίγο απαλές κινήσεις εδώ. Θα τις στρώσουμε καλά-καλά. Και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο μπισκότο από πάνω. Όπως βλέπετε να κάνει η Γιώτα. Μέχρι να τελειώσει λοιπόν αυτό, να πούμε εδώ ότι αν μας βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι να σας ενημερώνει κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μας, κάντε like και κοινοποιήστε τις. Θα χαρούμε πολύ να μας γράψετε από που μας βλέπετε και αν το φτιάξετε πως σας φάνηκε. Το βάλαμε στο ψυγείο. Να πούμε ότι και το επάνω μπισκότο το πατήσαμε ελαφρά με το κουτάλι για να ενωθεί με τη σαντιγή για να μας σκορπίσει πολύ μετά που θα το κόψουμε και θα το σερβίρουμε. Άλλωστε φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο ψυγείο. Ιδανικά είναι από βραδύς. Αλλιώτικα κανένα εξάρι ώρες, έτσι. Και σερβίρουμε. Σερβίρεται πολύ ωραία, θα το δείτε. Και το βασικότερο δεν είναι το πως σερβίρεται, είναι η γεύση του. Είναι απλά εξαιρετικό. Αν και νηστίσιμο, δεν υστερεί καθόλου από γεύση. Δεν θα το καταλάβουν ότι είναι νηστίσιμο. Αν δεν τους το εξηγήσετε, δεν θα το καταλάβουν. Φαίνεται ότι είναι ένα κανονικό, πάρα πολύ ωραίο παστάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το γλυκάκι μας. Πάμε να δούμε τώρα τα τρία υλικά που χρειαστήκαμε για να το φτιάξουμε. 460 γραμμάρια ωραίο μπισκότο. Βούτυρο ή μαργαρίνη 80 γραμμάρια λιωμένο και κρέμα γάλακτος φυτική 500 γραμμάρια. Αυτή ήταν η πρότασή μας για ένα νηστίσιμο γλυκάκι. Μέχρι την επόμενη φορά από μένα. Γεια σας. Και καλή συνέχεια.